Δύσκολη είναι η επιστροφή για αρκετούς στις εργασίες τους μετά από μια μακρά περίοδο διακοπών. Η ψυχολογία είναι το α και το μέγα για ομαλή προσαρμογή στην καθημερινότητα, αφού στις πλήστες των περιπτώσεων κυριαρχεί η άρνηση. Είναι φυσιολογικό οι ενήλικες να δυσκολεύονται στην επιστροφή τους στην εργασία, ακριβώς επειδή καλούνται να επιστρέψουν σε έναν αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα. Έτσι, επίσης, σημαντικές είναι οι τελευταίες μέρες των διακοπών, όπου οι ενήλικες μπορούν να σιγά σιγά να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα, να ξυπνούν πιο νωρίς, να κοιμούνται πιο νωρίς, άρα πιο εύκολα να μπορέσουν να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους στην εργασία. Καταλυτική σημασία κατά τις πρώτες ημέρες επιστροφής των εργαζομένων στις εργασίες τους είναι η διατήρηση, όπως εξηγεί στον Α, των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Κάτι που θα βοηθήσει τους εργαζομένους να επανέλθουν στον χώρο εργασίας, με τρόπο που να μην υπάρχει ένα μεγάλο κενό ή μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην πραγματική ζωή και στην επαγγελματική ζωή. Δύσκολη είναι και η επιστροφή των παιδιών στην καθημερινότητά τους. Κλειδί για ομαλή μετάβαση αποτελούν οι μέρες πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Βοηθητικό θα ήταν οι γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά να κοιμούνται και να ξυπνούν πιο νωρίς, να ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα δραστηριοτητών στο σπίτι και να αναφέρουν στις συζητήσεις την καινούργια ανακαδημαϊκή χρονιά που έρχεται. Επίσης, μαζί με τους γονείς, είναι σημαντικό τα παιδιά να προετοιμάζονται για τα απαραίτητα του σχολείου και με τη βοήθειά τους να προγραμματίζονται για την νέα σχολική χρονιά. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι είναι φυσιολογικό επακόλουθο να υπάρξει σε κάποιο βαθμό δυσκολία προσαρμογής κατά την επιστροφή στη ρουτίνα.